Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πάντα ωραίο. Θα έλεγα μετά από ένα τέρμι να μιλάς για ποδόσφαιρο. Θέλω να παίξουμε ποδόσφαιρο και εμείς και φαντάζομαι παίχτες του Ολυμπιακού μας στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο, εμείς τουλάχιστον βγάλαμε μια νευρικότητα, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Γενικά δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Κάπου υπήρχε πίεση. Κάπου υπήρχε η υπερβολική θέληση και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε στον βαθμό που έπρεπε μέσα στο γήπεδο αγωνιστικά. Έλεγα αμυντικά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα τον Ολυμπιακό. Ελέγχαμε το παιχνίδι, αλλά δημιουργικά υστερήσαμε. Πιστεύω ότι ηρεμώντας το δεύτερο ημίχρονο και ξέροντας ότι μας δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο λόγω του ότι βάζει το τέμπο το δικό μας και το επίπεδο της φυσικής μας κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο ανεβαίνει πάντα. Και ήταν και δεδομένο λόγω των καιρικών συνθηκών της βροχής, ξέραμε και περιμέναμε ότι θα γίνει κάποιο λάθος. Πίσω το θέμα ήταν ότι θα ταλαιπωρηθούμε. Θα έλεγα ότι εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο, σημειώσαμε 2 γκολ, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε κι άλλο. Και ήταν άσχημο για μένα που δεχτήκαμε τον γκολ στο 96. Η συνολική εικόνα πιστεύω ότι έδειξε ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι σαν ομάδα στο γήπεδο αγωνιστικά και νομίζω ότι η επικράτησή μας ήταν δίκαιη. Θα ήθελα σίγουρα να καταδικάσω αυτά που έγιναν με μερίδα του κόσμου, αλλά από την άλλη θα ήθελα να πω ότι γιατί πάντα είναι εύκολο να ρίχνουμε κίνηση ή γενικά να μιλάμε για κάποια πράγματα, αλλά θα έλεγα ότι υπήρξε μια σχετική πρόθεση. Έλεγα και αυτό το συνάδελφό μου, προς τους οπαδούς μας και το παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι δεν μας τιμάει όλους εμάς που εκπροσωπούμε το ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε κάνει το ποδόσφαιρο, πρέπει να αφαιρόμαστε τουλάχιστον καλύτερα. Θα ρωτήσω παρακαλώ. Δεν το ρωτάμε αυτό, αλλά πώς ηρεμήσατε τους παίκτες στο ημίχρονο, είπατε ακριβώς και ισχύει, είναι ξεχωριστό μάτι στο ημίχρονο, γιατί όντως πάνω, ήταν ευρικός, αλλά δεν το είδησαν το στόχο στο ημίχρονο. Το είχε πολύ πιο σχεδόμενος, πολύ πιο αυτό που μπορώ να μιλάει. Ποιος είδαμε. Που τονίζαμε όλη την εβδομάδα και δεν έλεγα ότι αυτό τουλάχιστον που έβγαινε έξω ήταν ότι δεν είχα δοκιμάσει την εντεκάδα ή δεν είχα δείξει τίποτα πώς θα παίξουμε. Εγώ ήξερα πώς θα παίξουμε, την αρχή της εβδομάδος, ήξερα τον τρόπο. Αλλά αυτό που ήθελα ήταν τα παιδιά να μείνουν ήρεμοι και να μείνουν συγκεντρωμένοι. Και αυτό ήταν την εβδομάδα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα παίξει μεγάλο ρόλο η αυτοσυγκέντρωση και η ηρεμία. Ξέραμε ότι σαν ομάδα αγωνιστικά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Και ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι και ήρεμοι, θα κάναμε κάναμε τα πράγματα αυτά που πρέπει στο γήπεδο, τα βασικά, αυτά που ξέρουμε, θα είχαμε τον πρώτο λόγο. Όπως και έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα, μπορώ να δικαιολογήσω την νευρικότητα που δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση στα παιδιά και θέληση. Και ίσως το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή την οριμότητα σαν ομάδα, μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι όσο πέραγε ο χρόνος, γινόμασταν καλύτεροι και φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Άλλη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι σε λίγη ώρα τώρα στην Αμερική είναι και τα Όσκαρ, θέλω να μας πείτε τα δικά σας, το πρώτο και δεύτερο αντρικό ρόλο που θα δίνατε στην ομάδα. Ποιος θεωρείτε δηλαδή την πολυτιμότητα. Θα έλεγα όλα τα παιδιά σήμερα προσπαθήσαν, κάναν μεγάλη προσπάθεια. Αλλά σίγουρα όταν έχεις ένα αρχηγό, ο οποίος είναι το καλύτερο παράδειγμα, ο οποίος δίνει και την ψυχή του σε κάθε παιχνίδι, την ομάδα, εγώ θα τουλάχιστον σήμερα θα το έδωνα στο 10. Όσκα. Εγώ βλέπω τον Παναγιακό από το 2003, πρωτού πήγα στο Λιωφόρο Αλεξάνδρας. Και σήμερα βλέπω ότι έπαιζα η ψυχή. Νίξε την ψυχή του σήμερα. Το πράγμα για μου κοινή, νομίζω. Ήταν συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται ψυχή. Εμείς τουλάχιστον αυτό που λέω ότι είμαστε διψασμένοι και πεινασμένοι για να κερδίσουμε και να κερδίζουμε στο γήπεδο. Προσπαθούμε στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε και την ψυχή μας για να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Σίγουρα σε ένα ντέρμπι
χρειάζεται περισσότερο πάθος. Το καλό ήταν το βγάλαμε, τα παιδιά το δείξανε. Το έχουμε σαν ομάδα και το δείχνουμε, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Η απόδοσή μας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και σε κάθε παιχνίδι βγάζουμε αυτή την ψυχή και να μας υπολογίσουμε ότι έχουμε και ποιότητα. Νομίζω ότι από εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα ημέρας, συγκυριών, για να μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια. Με το χέρι στην καρδιά στους παίκτες μιλάτε για πρωτάθλημα πια ή λέτε παιχνίδι παιχνίδι. Λέτε μένουν 9 παιχνίδια και βλέπουν το κάθε παιχνίδι. Ακριβώς είναι 9 παιχνίδια. Αυτό που λέω, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Το σημαντικό είναι να πιστεύουμε. Πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την νίκη. Εντάξει είμαστε. Καλό βράδυ.